Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης, είμαι στο Μόναχο και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι των SCATTERED. Ανά καιρούς μου στέλνετε διάφορες ερωτήσεις, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε γενικά στην Ελλάδα, είτε είστε εδώ στη Γερμανία, είτε σε άλλη χώρα. Σπουδαστές, διάφοροι τύποι, σπουδάζετε, θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα, σκέφτεστε και εσείς να αλλάξετε χώρα και να πάτε κάπου στο εξωτερικό, εδώ στο Μόναχο, κάπου στη Γερμανία. Και γι' αυτό μου στέλνετε αρκετές ερωτήσεις. Τι έκανα λοιπόν εγώ? Μάζεψα κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις, περίπου 20 στον αριθμό, και πάμε να τις απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Μία βασική ερώτηση που τη ρωτάνε γενικά και μου στέλνετε στο Instagram ή στο Facebook, γενικά όπου μπορείτε, μήνυμα, είναι για το αν η Γερμανία έχει καλό fast food. Στη Γερμανία δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι έχει fast food και υπό την μορφή που έχουμε εμείς στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα. Συγγνώμη για το Αθήνα, απλά είμαι επηρεασμένος λόγω ότι από εκεί έρχομαι. Αλλά σίγουρα μπορείς να βρεις κάτι που να σε κρατήσει, μπορείς να βρεις κάτι που θα σε χορτάσει, να παχαίνει ή όχι, αλλά σίγουρα κάτι μπορεί να βρεις. Απλά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το βρεις οποιαδήποτε ώρα το θέλεις, όπως έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εμείς στην Ελλάδα. Μία ακόμα ερώτηση είναι για το αν υπάρχει ρατσισμός κατά των Ελλήνων λόγω της σχέσης Ελλάδας-Γερμανίας. Θα μιλήσω πάλι με προσωπική μου εμπειρία. Δεν έχω βιώσει κάτι κατά των Ελλήνων και κατά εμού του ίδιου. Σίγουρα όμως γενικά δεν έχω δει ρατσιστικά φαινόμενα κτλ. Είμαι τυχερός ή απλά έτσι είναι οι Γερμανοί? Δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω απλά τι βλέπω. Αν έχει ωραίο κόσμο η Γερμανία είναι μία ακόμα ερώτηση που συχνά μου στέλνεται. Τώρα δεν καταλαβαίνω υπό ποια έννοια, θα πιάσω εγώ ένα φάσμα της ερώτησης. Ωραίο κόσμο έχει, μια χαρά, πολύ ωραίο κόσμο. Πόσο φιλικό είναι το σύστημα υγείας της Γερμανίας? Θέλω να σας πω ότι εγώ ήρθα εδώ, με το που βρήκα δουλειά ήμουν κατευθείαν ασφαλισμένος μέσω της δουλειάς. Η δουλειά εδώ δεν έχει την δυνατότητα να πει σε ασφαλίζω ή όχι, και η δική μου η ασφάλιση με έχει εξυπηρετήσει σχεδόν σε ό,τι μου έχει συμβεί και σε ό,τι έχω χρειαστεί, ακόμα και σε κάτι που δεν είναι απαραίτητο, όπως είναι ας πούμε τα δόντια. Δεν εννοώ για πρόβλημα, αλλά ας πούμε για καθαρισμό, που δεν είναι κάτι το απαραίτητο φαινομενικά, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είμαι και γράμμανος βάζει ένα ποσό. Δεν το πληρώνω όλο μόνος μου, ήταν νομίζω μισά-μισά με την ασφαλιστική εταιρεία. Πόσο ασφαλής αισθάνεσαι στους δρόμους? Θα μιλήσω από δύο όψεις. Η πρώτη είναι για το αν νιώθω ασφαλής όντας ποδηλάτης, γιατί οπουδήποτε πάω και οτιδήποτε κάνω επιλέγω να το κάνω με το ποδήλατό μου. Νιώθω πολύ ασφαλής, δεν έχω αντιμετωπίσει εκτός πολύ λίγων περιπτώσεων κάποιο πρόβλημα, αλλά ναι, μπορώ να πω ότι νιώθω ασφαλής. Το άλλο φαινομενικά είναι ότι αν νιώθω ασφαλής από θέμα κλοπών, εγκληματικότητας κτλ. Νομίζω στο Μόναχο δεν έχω δει κάτι να συμβαίνει, δεν έχει συμβεί σίγουρα σε μένα, αλλά δεν έχω ακούσει και κάτι. Ζω στο κέντρο του Μονάχου, οπότε μάλλον οι κλέφτες ή οι δράστες δεν επιλέγουν το κέντρο ώστε να δράσουν. Επόμενη ερώτηση, αν πας εντελώς μόνος σου, πόσο εύκολο είναι να κάνεις γνωριμίες? Είναι εύκολο. Κάπου θα ανήκεις. Δηλαδή θα πας κάπου. Θα πας λόγω δουλειάς, θα πας λόγω οικογένειας. Δεν γίνεται. Μου φαίνεται πολύ παράξενο το να πας κάπου εντελώς μόνος. Για κάποιο λόγο θα πήγες. Και σε αυτόν τον λόγο για τον οποίο πήγες θα κοινωνικοποιηθείς. Δηλαδή ήρθα στη Γερμανία για δουλειά. Οπότε οι πρώτες επαφές θα είναι στη δουλειά. Νομίζω ότι έχεις τη δυνατότητα να κοινωνικοποιηθείς, και αν δεν την έχεις, όπως έκανα εγώ που ήθελα να βρω παρέες κτλ. Όταν πρώτο ήρθα, πήγα και γράφτηκα σε μια ομάδα ποδοσφαίρου. Δηλαδή πήγα και γράφτηκα στο χόμπι μου ώστε να κοινωνικοποιηθώ. Και εν τέλει τα κατάφερα. Αν υπάρχει νυχτερινή ζωή. Το έχω αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας. Νυχτερινή ζωή υπάρχει. Πρέπει όμως να ξέρεις να έχεις τις σωστές γνωριμίες και να ξέρεις πού να πας, ώστε να ξέρεις πού είναι αυτή η νυχτερινή ζωή. Κόστος ενοικίων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που κλαίει κόσμος γενικά. Το κόστος ενοικίων είναι πολύ υψηλό, και αν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο που να αφορά τέτοιου είδους θέματα πιο σοβαρά, γράφτε μου κάτω στα σχόλια και θα τα απαντήσουμε όλα, να σας πω λεπτομέρειες. Σας λέω τώρα επιγραμματικά ότι το κόστος ενοικίων είναι αρκετά υψηλό εδώ στο Μόναχο, ειδικά στο κέντρο του Μόναχου. Ελληνικά στέκια. αν υπάρχουν. Ελληνικά στέκια, ναι, υπάρχουν. Εγώ γνωρίζω 2-3, λόγω της καθημερινότητάς μου έχω αρκετό καιρό να τα επισκεφτώ. Μόνο περαστικός έτσι, άμα πάρω έναν καφέ και να πρέπει να πάω κάπου. Αλλά ναι, υπάρχουν και μπορείς να συναντήσεις πολλούς Έλληνες. Πόσο αυστηρά είναι οι Γερμανοί με τη γλώσσα τους, αν μιλάνε αγγλικά. Αυτός είναι ένας μύθος. Είχα ακούσει κι εγώ παλιότερα, πριν έρθω εδώ πέρα, ότι ο Γερμανός θέλει να κάνει τη γερμανική γλώσσα όπως είναι τα αγγλικά. Δηλαδή να τα μιλάνε παντού. Και ενώ, ας πούμε, η πρώτη μου εμπειρία με όλη αυτή τη φήμη ήταν ότι στο αεροδρόμιο, όταν είχα πρώτο έρθει εδώ, είχα ρωτήσει για το πού είναι οι αποσκευές μου, γιατί είχα στείλει έναν υπολογιστή που έπρεπε να είναι στα αίθουσα αυτά κτλ. Είχα ρωτήσει τον αστυνομικό στα αγγλικά και ο αστυνομικός, που νομίζω είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να το χρειαστεί στο αγγλικό. Δεν ήξερε αγγλικά να μου απαντήσει, αλλά νομίζω ότι πλέον με την εμπειρία μου ότι δεν ισχύει. Μιλάνε αγγλικά και μπορούν και να σε εξυπηρετήσουν και να επικοινωνήσεις και στα αγγλικά. Τι θα κερδίσω παραπάνω από την παραμονή μου στην Ελλάδα, είναι μια ακόμα ερώτηση. Αυτά που θα κερδίσει κάποιος στην Ελλάδα, λίγο πολύ όλοι μας, σε όλους έρχεται τώρα στο μυαλό. Είναι οι φιλίες, είναι η σχέση με την οικογένεια, είναι ξέρεις που μεγάλωσες, τον τόπο που μεγάλωσες, η μητρική σου γλώσσα, να ξέρεις ακριβώς να εκφραστείς. Είναι πολλά αυτά που κερδίζεις μένοντας στον τόπο στον οποίο γεννήθηκες. Το θέμα είναι αν ο τόπος στον οποίο γεννήθηκες εκτιμάει αυτά που του δίνεις και σου δίνει κάτι πίσω. Πόσο ικανοποιητική είναι η συγκοινωνία. Αυτή την ερώτηση θα ήθελα να την απαντήσω μαζί με τα ενίκια. Αν θέλετε, γράφτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλω να σας πω ότι η συγκοινωνία είναι πάρα πολύ καλή. Εξυπηρετεί πολλές χιλιάδες κόσμου καθημερινώς. Με τα applications και όλα αυτά που είναι από τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ακριβείς. Ακόμα όμως και αν κάτι συμβεί, σε ενημερώνουν στο application με όλα αυτά. Να ξέρεις ακριβώς πώς να χειριστείς την όποια καθυστέρηση, αλλά γενικά είναι πολύ συχνή, πολύ καλή, γρήγορη. Εγώ δεν την επιλέγω γιατί μου αρέσει, είναι από επιλογή καθαρά, μου αρέσει το ποδήλατο. Οπότε για αυτό δεν χρησιμοποιώ πολλές φορές μέσα μαζικής μεταφοράς. Πόσο δύσκολη ήταν η αρχή εκεί. Η αρχή δεν ήταν πολύ δύσκολη και θα σας πω γιατί. Όταν ήρθα εδώ, έκατσα 5 μέρες έτσι με την οικογένειά μου κτλ. Και κατευθείαν με τη βοήθεια της θείας μου βρήκα δουλειά. Οπότε για εμένα αυτό το στάδιο της προσαρμογής, του να καταλάβω τι έχει συμβεί, του να καταλάβω πού βρίσκομαι, του να καταλάβω τι να κάνω ή πώς πρέπει να χειριστώ καταστάσεις κτλ. Δεν υπήρξε. Εγώ κατευθείαν μετά από 5 μέρες, αφότου ήρθα εδώ, δούλευα. Και δούλευα σε μια δουλειά η οποία απαιτούσε να είμαι εκεί το πρωί και σχολούσα αργά το απόγευμα και πολύ κουρασμένος. Δεν κατάλαβα ποτέ ποια είναι η αρχή και πότε πέρασε ο καιρός, ειδικά τους πρώτους μήνες. Οπότε δεν δυσκολεύτηκα. Ζούσα τη ρουτίνα μου μέσω της δουλειάς, δεν προλάβαινα να σκεφτώ αν μου λείπει κάτι ή αν θέλω κάτι. Τι ενδιαφέροντα μπορείς ή όχι να αναπτύξεις εκεί. Λοιπόν, μπορείς να αναπτύξεις τα πάντα. Εδώ κλαίει ο Θεός, έκανα εγώ βίντεο στο YouTube. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε θέλεις, μπορείς να υπάρχουν άπειρα πράγματα, άπειρες. Τώρα σκέφτομαι μήπως πάω να ξεκινήσω το σερφ στον ποταμό. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είναι μια πόλη, αρκεί και η δουλειά να μπορεί να σε βοηθήσει με τα ωράρια, που μπορείς να κάνεις τα πάντα, έχει τα πάντα. Τα πάντα. Αυτό για τις δραστηριότητες. Όταν έχεις ανάγκη να μιλήσεις με κάποιον δικό σου, πώς το αντιμετωπίζεις. Όταν έχω ανάγκη να μιλήσω με κάποιον δικό μου, απλά του τηλεφωνώ. Και αφού έμαθε η μάνα μου να ανοίγει το κινητό της στην κάμερα, πλέον κανείς δεν μου λείπει, οπτικά τουλάχιστον, και μπορώ να επικοινωνήσω με τον οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ώρα θέλω, και εννοείται να μπορεί και ο συνομιλητής, αλλά ναι, μπορώ να κάνω τα πάντα και να μιλήσω με οποιονδήποτε θέλω. Οπότε, εκτός λίγων περιπτώσεων που θέλω να μιλήσω με κάποιον να του πω κάποια πράγματα και αυτός δεν μπορεί, που αυτό συμβαίνει και όταν τον έχεις τον άλλον στην ίδια πόλη, δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες. Υπήρξαν φορές που το μετάνιωσα. Δεν έχουν υπάρξει φορές που το μετάνιωσα, γιατί αν το μετάνιωνα θα έκανα βίντεο από την Αθήνα και όχι από το Μόναχο. Πόσο διαφορετική είναι η καθημερινότητα εκεί. Η καθημερινότητα εδώ δεν πιστεύω ότι διαφέρει πολύ από την Ελλάδα ή από μια άλλη χώρα. Το μόνο που διαφέρει είναι ότι επειδή εγώ προσωπικά κερδίζω περισσότερα χρήματα από ό,τι κέρδιζα εργαζόμενος στην Ελλάδα, η καθημερινότητά μου δεν έχει αυτό το να βγω για ποτό ή να βγω για φαγητό καθημερινή. Δουλεύεις, σηκώνεσαι, πας στη δουλειά σου. Εγώ προσωπικά επιλέγω να περάσω και κάποιες ώρες στο γυμναστήριο και μετά, αν η παρέα ή όποιος θέλει, μπορώ να πάω για καφέ, μπορώ να πάω για φαγητό. και νωρίς στο σπίτι, γιατί έτσι είμαι εγώ. Δεν το επιτάζουν οι καιροί ή η πόλη. Θέλω και γυρνάω νωρίς στο σπίτι να ξεκουραστώ, ώστε την επόμενη μέρα να μπορώ να ανταπεξέλθω στην δουλειά μου. Πόσο εύκολο είναι να βρεις δουλειά εκεί πάνω στα ενδιαφέροντα και στις σπουδές σου. Δυσκολεύομαι και εγώ προσωπικά να βρω δουλειά πάνω στις σπουδές μου αυτή την περίοδο, ειδικά που γίνεται το βίντεο, μιας και δεν έχω τελειοποιήσει τα γερμανικά μου και το πτυχίο μου είναι ένα πτυχίο το οποίο απαιτεί καλή, παύλα ικανοποιητική χρήση της γλώσσας. Δεύτερο είναι ότι ζούμε την περίοδο του κορονοϊού, που αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το να βρεις δουλειά. Τρίτον, μιλάω και έχω ένα κακό κατάλοιπο στο σκεπτικό μου ότι ο Έλληνας δεν, τουλάχιστον αυτός που ξέρω εγώ, δεν θα πει δουλειά να είναι και ότι να είναι. Θα κοιτάξει λίγο και την φύση της δουλειάς. Οπότε όλα αυτά δυσκολεύουν λίγο στο να πεις πάω να βρω δουλειά. Θεωρώ όμως ότι θα ξανάρθει αυτή η εποχή και πρώτο κορονοϊού, ότι οποιοδήποτε ήθελε μπορεί να βρει δουλειά εδώ στο Μόναχο, όχι πάνω στις σπουδές του. Το να βρει πάνω στις σπουδές του, θεωρώ ότι με αγγλικά και γερμανικά μπορεί να βρει άμεσα. Γιατί να διαλέξουν έναν ξένον και όχι έναν Γερμανό για εργασία? Εδώ θα σας πω ότι είναι ανάλογα την εταιρεία. Δεν έχουν πρόβλημα, δεν βλέπουν εθνικότητα. Θέλουν απλά να βρουν ένα άτομο να τους κάνει τη δουλειά. Έτσι στα ράτα, χωρίς γύρω-γύρω. Δεν τους ενδιαφέρει από πού έρχεσαι, τους ενδιαφέρει όμως να μπορείς να είσαι αποτελεσματικός, να έχεις ικανότητες, να έχεις δεξιότητες, ώστε να μπορείς να τελειώσεις τη δουλειά που θα σου αναθέσουν. Πώς είναι οι αμοιβές και ποια είναι η διαφορά στην αμοιβή Γερμανός ή μετανάστης? Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά από την μέχρι τώρα εμπειρία μου και από αυτά που ξέρω εγώ, είναι ότι δεν έχει σημασία από πού κατάγεσαι και ποιος είσαι. Σημασία έχει να μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Σημασία έχει τα χαρακτηριστικά που φέρεις ως επαγγελματίας. Αυτά βλέπουν, αυτά αξιολογούν και με βάση αυτά πληρώνεσαι και βγαίνει η αμοιβή σου. Δεν τους ενδιαφέρει ποιος είσαι. Αυτές ήταν οι 20 ερωτήσεις. Μου τις στέλνουν και πιτσιρικάδες ακόμα στο Instagram, που είναι ακόμα 17-18 χρονών και σκέφτονται να κάνουν το επόμενο βήμα σε μια άλλη χώρα, και πολλές φορές και εδώ στο Μόναχο και στη Γερμανία. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που με ρωτάτε. Νιώθω τεράστια χαρά να τις απαντάω αυτές τις ερωτήσεις και ήθελα απλά να τις μοιραστώ, ώστε να πάρουν και άλλοι παράδειγμα και να γνωρίσουν μέσα από τις δικές μου απαντήσεις κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά και για όλη αυτή την επίδραση που υπάρχει μεταξύ μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά!